καλό απόγευμα, καλό μήνα λέμε κανονικά, 7 Δεκεμβρίου, γιορτινός μήνας, χρόνια πολλά και στους Νικόλιδες, χρόνια πολλά και στους Άβηδες, χρόνια πολλά και ποιος δεν γιορτάζει αυτό το μήνα. Είναι ένας μήνας γιορτινός, γεμάτος γιορτές, χαρές και βέβαια εγώ το μήνα μου πώς θα μπορούσα να το ξεκινήσω, μόνο με τι μήνας είναι, αγάπης, δοτικότητας, προσφοράς. Άρα έχουμε μια αγκαλιά αγάπης και μαζί σε αυτή την αγκαλιά αγάπης έχω και δύο καλούς φίλους που σήμερα θα με συνοδέψουν και που οργανώνει και κάτι ωραίο βέβαια η αγαπημένη μου Μαρία Αγρυπίδου και ο Σπύρος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, πες μου το επίθετο γιατί θα πάλι θα μπερδεύει. Ντασιώτης. Ο Σπύρος ο Ντασιώτης, γλύπτης, καλλιτέχνης. Και θέλω να σε ρωτήσω μετά και για ένα γλύπτο που έχει γίνει μεγάλη ο Ντόρο. Προς το τέλος όμως θα σε ρωτήσω γι' αυτό. Μπορεί να το υποψιάσετε και για ποιο λέω. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη που είστε μαζί μου, που ξεκινάμε αυτό το γιορτινό μήνα μαζί και τι περισσότερο που το ξεκινάμε για την προσφορά, για τα παιδιά, για την αγάπη. Έτσι είναι, Ολυμπία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε κοντά σου. Λίγο πριν να γίνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουμε, πραγματικά το κάνουμε είναι με 16. Πολύ. Είναι 16 Δεκεμβρίου, την άλλη Παρασκευή. Του Αγίου Ελευθερίου. Είναι μεγάλη γιορτή ο Άγιος Ελευθέριος που μας ελευθερώνει από τα πάθη, από τις ανασφάλειες, από τις μνησικακίες και από την τσιγκουνιά. Το λέω την τσιγκουνιά γιατί παίζει ρόλο. Εντάξει, κοίτα, είναι την άλλη Παρασκευή λοιπόν. Στον όμορφο Πειραιά μας, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει ο κόσμος, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο μετρό του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, οπότε έχει πρόσβαση από παντού. Άρα στο Δημοτικό Θέατρο δίπλα είναι. Δίπλα είναι ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο. Καραΐσκου 104. Καραΐσκου 104. Είναι μια εκδήλωση που θα είναι όλη μέρα ή είναι από τις 7 μέχρι... Είναι από τις 6.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες μαζί με το διάλειμμα που θα κάνουμε. Με συμμετοχές καλλιτεχνών, με ομιλίες καλλιτεχνών. Θες να μας πεις ποιοι θα συμμετέχουν, ε? Θέλω να σας πω τα πάντα. Αρκεί να θέλετε να τα ακούσετε φυσικά. Εννοείται. Πριν ξεκινήσω... Ναι, ναι. Πριν ξεκινήσω λοιπόν αυτό, θα ήθελα να πω ότι μαζί μου έχω τον Σπύρο Ντασιώτη, ο οποίος πραγματικά είναι ένας γλύπτης, πάρα πολύ γνωστός. Έχει φιλοτεχνήσει το Πάρκο των Ψυχών στην Πάρνηθα. Είναι γνωστός στην Ευρώπη, στον κόσμο. Τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και ήταν ο πρώτος... ο οποίος είπε ναι να κάνουμε κάτι για αυτή την ημέρα, για αυτά τα παιδιά, γιατί γίνεται για την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Απλά δεν το κάνουμε την ίδια μέρα, τις 3 Δεκέμβρη, για να μην συμπέσουμε με άλλα σωματεία και άλλες εκδηλώσεις. Έτσι κι αλλιώς, αυτός ο μήνας γενικά, εγώ πιστεύω ο μήνας Δεκέμβρης είναι για όλα αυτά. Για... Τώρα είναι και ο έρανος της αγάπης που κάνουν οι εκκλησίες. Μετά να θυμηθώ να σας δώσω λαχνούς, κάτσε να μου φύγετε έτσι. Και γενικά είναι που πρέπει να δίνουμε και να προσφέρουμε και να ψυχώνουμε και να έχουμε σε ισότητα. Επίσης, Ολυμπία μου, είναι και κοντά στα Χριστούγεννα. Είναι μια περίοδος εορταστική με πολύ αγάπη. Και εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει και να γιορτάσει μαζί με αυτά τα παιδιά, μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν θα είναι μόνο παιδιά με αναπηρία, αλλά θα είναι και μεγάλη με αναπηρία. Συμμετέχει και ο οίκος τυφλών, ο φάρος, συγγνώμη, τυφλών Καλλιθέας. Είναι τυφλή, ηθοποιή μας και πιανίστας και θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω αξίζει να έρθετε. Είχα γνωρίσει έναν έτσι που λέει τώρα τυφλό καθηγητή που έδινε σεμινάρια σε καθηγητές που βλέπανε διαπολιτισμική μέσα από την Ένωση Φυσικών. Σε πληροφορώ ότι δεν μου λέγανε ότι ο άνθρωπος είναι τυφλός, δεν θα το είχα πάρει χαμπάρι. Ήτανε τόσο άμεσος, τόσο στις κινήσεις του. Μόνο κάποια στιγμή έξω από τη σέλα ήταν μια κυρία που απλά περπατάγανε μαζί, τίποτα άλλο. Ήτανε τόσο φυσικός και αυτός δίδασκε σε άλλους φυσικούς, διαπολιτισμική και τέτοια, σε άλλους καθηγητές. Δεν νομίζω, και σήμερα βλέπα και ένα βιντεάκι για ένα παιδί από την Κρήτη, που είναι παραπληγικό και έλεγε όλα μπορούν να γίνουν. Εννοείται.
Εγώ νομίζω ότι αυτά τα παιδιά είναι τα μικρή-μεγάλη. Εντάξει, μικρή-μεγάλη. Είναι το παράδειγμα για μας που λέμε ότι έχουμε κατάθλιψη, που αδυνατούμε, που βάζουμε εμπόδια. Νομίζω είναι το παράδειγμα το να μας... ανησυχών. Ναι. Να μας δίνουν όθηση. Πρώτα-πρώτα, Ολυμπία μου, θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι γινόμαστε αμαία κάποια στιγμή στη ζωή μας. Πέφτεις, πας στο πόδι σου. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Μένεις στο κρεβάτι. Δεν είσαι αμαία. Σπάς το χέρι σου. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα απλά. Να φας. Να κρατήσεις, ξέρω εγώ, ένα ποτήρι νερό. Ναι. Δεν είσαι αμαία. Ναι. Γερνάμε. Εμένα η γιαγιά μου πριν φύγει έγινε αμαία. Ναι. Αφού δεν καταλάβαινε, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Δεν ήταν αμαία. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να δούμε αυτούς τους ανθρώπους διαφορετικά όταν και εμείς οι ίδιοι θα φτάσουμε σε αυτή τη θέση. Έτσι. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι δεν είναι ξεχωριστή, γιατί και εμείς μπορεί να γίνουμε πολύ εύκολα έτσι, με ένα τρακάρισμα. Φυσικά. Με ένα πέσιμο, με ένα χειρουργείο. Η άλλη λέει, ξύπνησε ένα πρωί, λέει, και δεν άκουγε από το αυτί της. Και εν τέλει είναι κουφή. Στα ξακαλά καθούμενα. Ήταν, λέει, ένα μικρόβιο και έμεινε κουφή. Δεν ξέρεις ποτέ. Πάρα πολλά μπορούν να συμβούν, πάρα πολλά. Γι' αυτό πρέπει να λέμε κάθε πρωί, δόξα τω Θεώ που έχουμε την υγειά μας και που είμαστε καλά και είμαστε αρτιμελείς και προχωράμε και δόξα τω Θεώ. Και οι καλλιτέχνες, θέλεις να μου πεις ονομαστικά ή θες να βάλουμε εκείνο το τραγουδάκι με εγώ φαγωθεί. Εκείνο με το τραγούδι δεν είναι έτοιμο και έτσι δεν θα στο βάλω, γιατί θα με σκοτώσει ο συνθέτης. Δεν θα στο βάλω γιατί είναι η δική του φωνή και δεν με αφήνει. Πρέπει να είναι η φωνή του καλλιτέχνη. Το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει δεν γράψει. Μπορούμε να το πούμε σαν πείμα. Δεν το ξέρεις έτσι να κατάλαβες τι λέω. Όχι, δεν θα το πούμε. Mm. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να το πούμε σαν ποίημα. Θέλω όταν θα είναι έτοιμο, εγώ θα στο στείλω, το βάζεις στην άλλη σου εκπομπή. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σιγά. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν που γράφτηκε για αυτή την ημέρα. Γράφτηκε για τους ανθρώπους αυτούς. 14 είναι η άλλη Τετάρτη. Ναι, θα στο στείλω. Αφού θα είναι 16. Ωραία, θα στο στείλω γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, είναι γραμμένο για αυτούς τους ανθρώπους. Ουσιαστικά λέει ότι όλοι είναι ίσοι, δεν πρέπει να τους βλέπουμε διαφορετικά και το μόνο που ζητάνε είναι μια αγκαλιά αγάπης. Αυτό λέει το τραγούδι. Το έχει το γράψει. Το στίχο έχει γράψει Μαρία Αγρυπίδη. Εντάξει, τον έχω γράψει εγώ το στίχο. Την μουσική, την ενορχήστρωση, αλλά και την ηχογράφηση την έχει κάνει ο Άκης Μελής στα Earth Sound Studios. Και το τραγούδι, τη φωνή, τα φωνητικά, τα κάνει ο αγαπημένος μου Γιάννης Μωραΐτης. Ένας καταπληκτικός τραγουδιστής. Και όχι μόνο, είναι πολλά ο Γιάννης, αλλά έχει μια βελούδινη φωνή που πιστεύω θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Ο Γιάννης Μωραΐτης είναι καλλιτέχνης, να έρθει και από εδώ ή... Αν επιθυμεί, φυσικά. Είναι, κανονικά είναι δικηγόρος, αλλά είναι καλλιτέχνης, τραγουδάει κανονικότατα. Έχω πολλούς φίλους δικηγόρους που τραγουδάνε και έχουν βγάλει και δίσκους και είναι. Και αυτός, πολύ... και αυτός. Και έχει τραγουδήσει και μεγάλους καλλιτέχνες. Έχει ξαναπεί και έχουμε πει ότι θα έρθει και δεν μου έχει έρθει. Α, θα τραβήξω τα αυτή. Πρέπει να έρθει. Φαντάζομαι ότι ηχογράφησαν το τραγούδι μας και δεν τον έχω δει, δεν του έχω μιλήσει. Τόση πολλή δουλειά έχει. Είναι εκτός Αθηνών. Λείπει το παλικάρι μου. Το Σάββατο ηχογράφησαν και έφυγε μετά. Α, ωραία. Η φωτογραφία που σας έχω δει μαζί είναι γλυπτό του Σπύρου. Ναι, είναι γλυπτό του Σπύρου. Είναι στον Περισσό εκεί που μένω. Α, Περισσιώτης. Στον Περισσό εγώ έχω σπίτι και εγώ Περισσιώτης υποτίθεται ότι είμαι. Εκεί, πού μένει στον Περισσό Σπύρο? Ακριβώς στο σταθμό. Στο μετρό. Ναι. Εγώ ξέρει που μένω. Στου παπά Ζούγλου από πάνω. Α. Την πιτσαρία. Την ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Ναι. Ο παπά Ζούγλου είναι από τα παλιά χρόνια. Είναι συγγενής μου. Είναι. Ναι. Είναι... θείος μου, πέθανε. Mm. Τώρα το έχουν, ναι, τα εγγόνια, ναι, το κρατάνε την πιτσαρία. Mm. Ήταν και Εθνική Τράπεζα εκεί. Άρα είμαστε κοντογείτονες εμείς οι δύο. Αφού έτσι βγαίνει. Έχει φτιάξει έναν άγγελο εκεί. Εκεί έχω φτιάξει έναν άγγελο, τον έφτιαξα. Είναι κοντά στο σπίτι μου και έγινε τον καιρό του κορονοϊού, του lockdown, δηλαδή, πρώτου lockdown. Είχες κάτι να ασχοληθείς όμως εσύ για να ξεφύγεις. Ναι, ήθελα να δώσω μια αισιόδοξη έτσι, νότα στον κόσμο που περνάει στον δρόμο για να πάει στο σταθμό, στο τρένο. Σου το επέτρεψε ο Δήμος, σε βοηθάει ο Δήμος. Ζήτησα. Θέλω να πω ότι ο Δήμος του Περισσού είναι... Ναι, η Ιωνία, είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας. Είναι μια πολύ άξια δήμαρχος. Δεν έχω θελήσει κάτι, αλλά όταν αυτό το μικρό που μπορεί να θελήσω είναι πάντα ρόγος. Πιστεύω και εσύ κάτι μεγαλύτερο θα είναι δίπλα. Ναι, μακάρι, όχι, είναι ένα. Ναι.
Ο Σπύρος θέλει να φτιάξει πολλούς αγγέλους, να ξέρεις, και να τους τοποθετεί. Όχι κόκκινος. Όχι. Διάφορα χρώματα, αλλά όχι κόκκινος. Ναι. Και με θέλει να τους τοποθετήσει σε όλη την Αθήνα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γεννήσει η Αθήνα με αγγέλους. Να έχουν είναι μια θετική αυτό, ενέργεια. Μπράβο, αυτό είναι ωραίο που λες. Είναι ωραία πρόταση. Θα τη δεχόταν όμως ή διαβάζουν μόνο τα διαβολαγγελάκια. Κατάλαβα για ποιο γλυκό το έλεγα εγώ, ε. Γιατί αυτοί που βάλανε αυτό το διαβολαγγελάκι είναι και αυτοί εν τέλει που κυνηγάνε την Κιβωτό, από ό,τι μαθαίνω. Εντάξει, δεν θα κάνουμε τώρα συνωμοσιολογία, ούτε όχι, μπορούμε να κρίνουμε, δεν είμαστε δικαστές. Η εφοπλίστρια που έβαλε λέει εκεί αυτό και τέλος πάντων και αυτό είναι αυτό αυτή το παλιό που κυνηγάει... Παλιό, τώρα έγινε αυτό. Ήτανε όχι, πριν είναι... το κόβι ναι. Αυτό, στο παλιό φάλιρο. Είναι εκεί, ναι, είναι παλιό, ναι. Είναι παλιό. Κοίτα, η άποψη δική μου για τέτοια όταν... Δεν σ' άρεσε, ήταν, δεν ήταν δικαστικά ωραίο. Δεν ακρίνω το έργο σαν έργο. Έτσι κι αλλιώς κάποιος καλλιτέχνης μπορεί, άμα θέλει να προκαλέσει οργή, θα προκαλέσει οργή. Αν θέλει να προκαλέσει κάτι πολύ θετικό, ναι. Θα το προκαλέσει. Πιστεύω ότι αυτός είχε κάποιο λόγο να προκαλέσει κάτι. Δεν πιστεύω ότι κρύβεται κάτι. Εγώ τώρα, επειδή είμαι στο παλιό φάλιρο, η μισή μου εκκλησία είναι από το παλιό φάλιρο και ακούω συζητήσεις. Και σου λένε μια κυρία εφοπλίστρια που ξεκινάει το όνομά της από μη. Ήταν αυτή που είχε επιβάλει να μπει αυτό εκεί, τότε, στο δήμαρχο τότε. Αυτή που κινεί τα νήματα, αυτή που τώρα θέλει να κάνει την Κιβωτό και δεν ξέρω εγώ τι και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά είναι όλα συνωμοσίες που λέγει η Μαρία. Απλά πιστεύω ότι αφού τοποθετήθηκε το έργο, ας το αφήνω και με το χρόνο θα έπαιρνε την αξία που θα είχε. Δηλαδή η αξία του μάλλον σαν έργο θα φαινόταν μέσα στον χρόνο. Αν δεν άρεσε θα φαινόταν. Δεν χρειάζεται στην τέχνη να προκαλούμε δηλαδή φθορές, ζημιές. Αν μας αρέσει δεν μας αρέσει. Όχι, όχι. Είναι δηλαδή αυτό ήταν μια απόφαση, μπορεί να μην ήταν σωστή, μπορεί να μην, ήταν, να μην άρεσε σε πολλούς το έργο, αλλά θα πρέπει να τη σεβαστούν για όσο καιρό ο κόσμος το ήθελε ή θα παίρνα για διάφορα έτσι κι αλλιώς ή θα... Ναι, αλήθεια, άμα δεν το κάνουν τα κανάλια, γενικά τα κανάλια δεν συζητάνε κανένα. Κάτι όμως, για να το κλείσουμε τώρα αυτό το θέμα και να πάμε στο δικό μας, θα σου πω ότι ούτε ο Νταλή, ούτε ο Πικάσο ήταν αρεστοί στην εποχή τους και είχαν κατακριθεί και μετά από πόσα χρόνια αναγνωρίστηκαν και λέμε ότι ήταν σπουδαίοι καλλιτέχνες, έτσι. Ναι, νομίζω ότι επομένως... χρειάζεται ελευθερία. Όχι, μωρέ, αυτό δεν ήταν σαν καλλιτεχνική αυτή. Ήταν σαν ότι προμελετούσε τον Αντίχριστο και ότι γενικά όλοι αυτοί, εκεί σε πάω δηλαδή, κυνηγάνε, πολεμάνε την εκκλησία, προωθούνε κάτι, μία θρησκεία, τον ένα Θεό, τον έναν Άγγελο. Κατάλαβες τώρα. Και πάμε. Εντάξει, σε ο καθένας θα μπορούσε να το ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά... Και γι' αυτό χτυπάνε τώρα όλα αυτά τα... τις ΜΚΟ, αλλά ποιες ΜΚΟ, αυτές που βοηθούνται από εκκλησίες και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και όλα ακούμε τέτοια πράγματα. Αυτό. Τώρα είναι έξω από το χώρο, το σταματάμε, άστο. Ναι. Άστο, με το συζητάμε. Δεν είμαστε δικαστές. Δεν είμαστε δικαστές και ούτε έχει αποδειχθεί κάτι. Ναι, δεν ξέρουμε. Επομένως, εγώ δεν μπορούμε να δικάσουμε κανέναν. Εγώ δεν έχω δικάσει ακόμα ούτε και τους καλλιτέχνες. Εμείς σαν ειδήσεις τις ακούμε. Ναι, σαν ειδήσεις δεν μπορούμε να κρίνουμε. Εγώ δεν έχω δικάσει ούτε καν τους καλλιτέχνες αυτούς ακόμα που λέγαμε για το ΜΚΟ. Ακόμα δεν ξέρουμε. Είμασταν εκεί. Όχι βέβαια. Αφού δεν είμαι δεν δικάζω κανέναν. Ακόμα περιμένω τις αποφάσεις μου. Εμείς όμως κάνουμε έργα ωραία ποιοτικά για τα παιδιά. Αυτά πρέπει να λέμε. Έτσι. Και αυτά πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω και να ακούγονται και στην τηλεόραση και όχι τα άσχημα. Να ακούγονται τα έργα που κάνουν μικροί. Κοίταξε να δεις τώρα. Μία οδοντίατρος. Ωραία. Μια γαρδένια θα πω εγώ σε ένα μεγάλο θερμοκήπιο. Ωραία. Και αυτή η γαρδένια μόνη της προσπαθεί και φτιάχνει ένα μικρό... μια ζαντινιέρα και δημιουργεί μια ζαντινιέρα όμορφη, μια γωνία όμορφη. Η γαρδένια εννοείται ότι είναι η αγρυπίδα, ωραία, και φτιάχνει κάτι ωραίο. Αν αυτά να προωθούσε η τηλεόραση όμως, να τα προωθούν αυτά τα έργα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι προβληματισμένος,
που κάνει ωραίο έργο, κοινωνικό έργο και δεν το δείχνουνε. Παραδείχνουνε μόνο τις ατασταλίες, μόνο τα... Ευτυχώς πουλάει το κακό. Κοίτα τι ωραίο έργο που κάνω. Βέβαια, δεν είμαι μόνη μου. Κάνεις λάθος. Πες με έναν ένα, γι' αυτό στα λέω. Δεν είμαι καθόλου μόνη μου. Έχω δίπλα μου ανθρώπους όπως είναι ο Σπύρος, που πραγματικά ήταν και δική του ιδέα να γίνει κάτι μεγάλο. Γιατί εγώ του είπα να κάνει ένα γλυπτό, να το χαρίσουμε στο Μουσείο Αφής, που είναι στον Φάρο Τυφλών Ελλάδος. Όλη η προσπάθεια είναι της Μαρίας. Απλά εμένα μου είπε για το γλυπτό. Η ιδέα ήταν του Χριστού, συγγνώμη, του Σπύρου. Εγώ είπα ευχαρίστω, αλλά αφού θα κάνει κάτι τέτοιο, λέω αξίζει να γίνει για όλου αυτού του ανθρώπου με τι τεράστιε δυνατότητε σε κοινωνίε που δεν του επιτρέπει να ζουν κανονικά, να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Και η Μαρία του επέκτηνε και το κάνει πραγματικά τόσο μεγάλο που πιστεύω θα δώσει, θα μπει ανάγκη. Εγώ έχω πάθει πλάκα με τη Μαρία. Ένα χρόνο την ξέρω και έχει κάνει δύο. Έχει οργανώσει δύο αυτά που είναι και τα δύο και με τους γιατρούς και με τα δόντια. Που αυτό με κάνει πάρα πολύ περήφανη που σε έχω φίλη. Και εμένα. Και εγώ σε αγαπάω, το ξέρεις. Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι όλο για τα παιδιά, ρε παιδί μου. Εγώ αγαπάω τα παιδιά. Το ξέρεις ότι αγαπάω τα παιδιά. Όχι για προσωπική αυτή. Κατάλαβες, δεν φτιάχνω μία αυτή για να αυτοπροβληθώ, για να πω τα ποιματά μου, για να πω τα παραμύθια μου. Δεν κάνει κάτι για να αυτοπροβληθεί, για να δείξει τα ρούχα τη, για να καταλαβαίνει. Έτσι κι αλλιώς, όταν κάνει μία ενέργεια, αναγκαστικά θα προβληθεί. Είναι φύσια δύνατο να μην συμβεί. Δεν είναι κάτι αθέμητο. Είναι αυτό, δηλαδή, εγώ φτιάχνω τον γλυπτό τώρα. Θα ρωτήσουν, θα δουν ότι εγώ έφτιαξα αυτό το γλυπτό. Κάποιο πρέπει να κάνει κάτι για να συμβεί κάτι. Ναι. Άρα δικαίως θα προβληθεί σε αυτό που του αναλογεί, κατάλαβες. Δεν είναι αυτό, είναι το έντιμο. Πόσο πιο έντιμο από αυτό. Ναι, δεν με κατάλαβες, δεν το κάνει για προσωπική της... Ναι, ναι, ναι. Κάνει για όλους. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι για τα παιδιά και για τους ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν να προβληθούν, γιατί πιστέψτε με, όσοι έρθετε και μας δείτε, και θέλω να έρθετε όλοι να μας δείτε, είναι δωρεάν η εκδήλωση. Έχει και φαγητό, έχει και ποτό, έχει πάρα πολύ τραγούδι, χορό από τα παιδιά μας. Αυτό, λοιπόν, για πάμε, πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα τα πούμε όλα. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, να το κάνουμε για τα παιδιά. Συμμετέχει το ΕΕΚ Πειραιά, το οποίο είναι το ειδικό σχολείο του Πειραιά, και τα παιδιά συμμετέχουν με πολλές δράσεις. Πρώτα απ' όλα με τη χοροδία τους, θα μας τραγουδήσουν δύο τραγούδια, τα οποία το ένα το έχουν γράψει αυτή την ημέρα, και το άλλο το έγραψαν πέρυσι, το 22 βασικά, φέτος, ναι, για την Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας. Ήρθαν τα παιδιά και μας έγραψαν ένα τραγούδι για τα δόντια, που λέω κι εγώ, και ένα τραγούδι για την ημέρα των ανθρώπων με αναπηρία. Το άλλο που κάνουν τα παιδιά αυτά, που τα λατρεύω, τα αγαπάω, το σχολείο αυτό, τη διευθύντρια, την Νίκη, τη Χατζηχαλεπλή, τις δασκάλες, όλους τους αγαπάω, τη Δήμητρα, η οποία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Τους αγαπάω όλους πάρα πολύ, το ξέρουν ότι είμαι πάντα δίπλα τους, όπως και αυτοί. Μας έχουν κάνει και άλλα πράγματα. Έχουμε ένα fashion show, στο οποίο τα παιδιά, όσα από τα παιδιά επιθυμούσαν να γίνουν μοντέλα, να κάνουν κάτι στη ζωή τους, που δεν τα βοηθάει δυστυχώς η αναπηρία τους, τα βοηθήσαμε εμείς. Έχω τρεις καταπληκτικές σχεδιάστριες, τη Γεωργία Τιχιώνη, τη Σταυρουλέα την Τζουτσάνη. Αυτή την εκδήλωση νομίζω είχα δει, που σε είχα δει και τώρα το καλοκαίρι, ναι, που έγινε. Ναι, 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 ναι. Που δεν μπόρεσα να έρθω, που μ' άρεσε όμως σαν ιδέα. Ναι, τη Σταυρουλέα την Τζουτσάνη, λοιπόν, και την Αντωνία τη Δημοπούλου, οι οποίες είναι και οι τρεις τους σχεδιάστρες γυναικείων ρούχων, και τα μοντέλα τους θα τα φορέσουν τα παιδιά μας από το ΕΚ Πειραιά. Έχουμε μαζί μας ένα guest. Θα κάνει ο Τζόρτζιο Καρατζάς, ο οποίος είναι international top model και ηθοποιός, και θα έρθει να βοηθήσει, έτσι ώστε έμαθε τα παιδάκια να περπατάνε, έτσι, με πολύ αγάπη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν ήρθε ο Γιώργος στο σχολείο, τα παιδιά τον αγκάλιασαν. Τα παιδιά αυτά, ξέρετε, δεν θέλουν επαφή, δεν σε ακουμπάνε, δεν θέλουν. Όχι, ο Γιώργος είναι και 2 μέτρα, είναι πάρα πολύ όμορφος. Λέω, Γιώργο μου, μπορεί να σε δουν και να φοβηθούν, να είσαι λίγο πιο έτσι αυτό. Και πήγαν και τον αγκάλιασαν. Τρελάθηκα. Του λέω, κοίταξε να δεις πώς αισθάνονται τα παιδιά, τι άνθρωπος είσαι, εκτός από την ομορφιά που το βλέπει όλος ο κόσμος, τι ομορφιά έχεις και μέσα στην ψυχή σου. Οπότε έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, άφιλο κερδός. Το λέω, όλοι έρχονται άφιλο κερδός. Ο συγκεκριμένος, παρόλο που έχει πάρα πολλές δουλειές, άφησε τις δουλειές για να έρθει για μας, να βοηθήσει.
Και έτσι να έχουν τα παιδάκια και το χρόνο να αλλάξουν, να τα βοηθήσει να περπατήσουν κτλ. Αυτή είναι μία από τις δράσεις που συμμετέχουν τα παιδιά. Συμμετέχει επίσης το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Παναγία Ευαγγελίστρια που είναι στην Ηλιούπολη και έρχονται και αυτοί να μας τραγουδήσουν δύο τραγούδια μαζί με τη μουσικό τους, το αρμονιό τους κτλ. Αυτό το κάνουν τα παιδιά μας. Το ΕΚΠΗΡΑ μας φτιάχνει και κάποια δώρα, δεν θα πω τι είναι, είναι όμως πολύ έτσι, όμορφο, πολύ τρυφερό, που θα δώσουμε σε όλους τους συμμετέχοντες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς. Και η Δήμητρα, η αγαπημένη μου Δήμητρα, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μας έφτιαξε αυτό που τη ζήτησα, γιατί είναι και οδοντιατρική μέσα σε όλα αυτά η δράση. Έχει το μισό της, είναι οδοντιατρικό το θέμα. Μας έφτιαξε μπρελοκάκια με δόντια, τα οποία θα πάρουν όλοι όσοι έρθουν. Όπως θα πάρουν και άλλα δώρα. Θα πάρουν δώρα από πολλούς χορηγούς μας, γιατί όπου το είπα... Είναι μια χριστουγεννιάτικη γιορτή, ναι, στην ουσία. Είναι μια προετοιμασία, μια αγάπη, μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που συμμετέχουν όμως παιδιά που δεν θα μπορούσαν να συμμετείχαν πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Όταν θα δεις θα τους δεις εκεί, αλλά θα δεις και το βίντεο, δεν καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά αυτά έχουν κάποιο πρόβλημα ή νοητικό ή κάποια άλλη αναπηρία, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Από τη χαρά τους είναι καλύτερα από εμάς. Να πω ότι στην επίδειξη συμμετέχουν επίσης ο Βασίλης Μπόρσης, ο οποίος είναι σχεδιαστής, διεθνούς φήμης ο Βασίλης μου, είναι σχεδιαστής τσαντών, που θα φέρει τσάντες που θα κρατάνε τα παιδιά, και η Χριστίνα Λιμπεροπούλου, που φτιάχνει καπέλα haute couture και θα φέρει να φορέσουν καπέλα τα παιδιά μας. Είναι δηλαδή επίδειξη grande για τα παιδάκια μας εκεί. Άρα θα είναι και επίδειξη μοντέλων. Βέβαια, αφού σου λέω θα είναι κάνω πασαρέλα. Είναι είναι επίδειξη, είναι δώρα, είναι χορός, είναι διασκέδαση. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι αυτό όπως το είπε. Είναι πάρα μια πολλά. Μια αγκαλιά αγάπης. Ακριβώς. Πολύ ωραίος ο τίτλος και μ' άρεσε. Σου άρεσε. Ναι. Ναι, γιατί ξέρεις τι, βρεθήκαμε 10 φίλοι που λέω κι εγώ, που τους πήρα τηλέφωνο και εντάξει το καταλαβαίνω, όπως κι εσείς έχετε κάποιους φίλους ή όλοι οι φίλοι έχουμε την ίδια τρέλα. Ξέρω άμα θα πάρω το Σπύρο θα μου πει ναι. Άμα θα πάρω το Κώστα, τον Τάκη, τη Μαρία, ναι. Ανθρώπους που έχουν τον εθελοντισμό. Πρόσεξε όμως, τι μου έκανε εντύπωση. Πήρα ανθρώπους αγνώστους. Εμείς ας πούμε έχουμε Καραγκιόζη. Έχουμε τον Καραγκιόζη οδοντίατρο που έχει ασθενία ΜΕΑ. Τον άνθρωπο δεν τον ήξερα. Τον πήρα ένα τηλέφωνο και του είπα καλησπέρα σας. Κύριε Μπαρμπούτη, γιόρταζε κιόλας ο Νίκος εχθές. Μήπως θέλετε να συμμετέχετε σε μια δράση κτλ. Και μου είπε μεγάλη μου τιμή. Το ίδιο και κάποιοι άλλοι, δεν τους γνώριζα. Τους πήρα απλά τηλέφωνο και μου είπαν όλοι ναι. Και κάποιοι άλλοι που έμαθαν εκ των υστέρων και ήθελαν να συμμετέχουν και αναγκάστηκα και είπα εγώ ναι, 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 ναι. Και έτσι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη δράση. Είναι ωραίο αυτό, μου αρέσει που υπήρχε και συμμετοχή εθελοντικά, γιατί όλοι αυτοί δεν πληρώνουν. Όλοι είναι εθελοντές, δεν πληρώνεται κανείς. Αυτό να το τονίζουμε, είναι μια καλή αγάπη. Πληρώνουν και όλες από την τσέπη τους οι άνθρωποι, έτσι. Κανείς δεν έχει κέρδος και είναι για τα χαμόγελα των παιδιών και για να περνάμε τα μηνύματα αυτά, ότι όλοι είμαστε ένα και όλοι συμμετέχουμε παντού και κάνουμε τα πάντα. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Από εκεί ξεκινάμε. Και το πιστεύω ότι πραγματικά αν όλοι ενώναμε την ανθρωπιά μας, την αγάπη μας, θα κάναμε και εμείς σαν καλλιδοσκοπία της Ολυμπίας, ό,τι θέλετε, επικοινωνία μπορούμε να κάνουμε και ό,τι άλλο μας χρειαστείτε. Εμείς ευχαριστούμε εδώ πολύ, πάντα είσαι δίπλα μας, Ολυμπία. Αυτό να το ξέρεις και ειδικά όταν είναι για παιδιά. Να μου τα λέτε, γιατί και εγώ με τα παιδιά θα λέμε. Μια... Λοιπόν, για τη δράση που είμαστε πολύ περήφανοι, είναι η δράση του Σπύρου μου εδώ. Θα σας μιλήσει αυτός για το γλυπτό του. Ο Σπύρος τώρα θα του κάνουμε, εσύ έχουμε μάθει παιδιά. Έχω κι άλλα, θα σας πω μετά, αλλά να μην γίνουμε βαρετοί, να μιλάει και ο Σπύρος. Να κάνω μία παρένθεση, γιατί το μαράκι μας είναι το μαράκι μας πια. Ξέρουμε και δύο πράγματα για το βιογραφικό της. Ενώ ο Σπύρος μας τώρα, που μπαίνει στην οικογένεια εδώ, θα πρέπει να μας πεις δύο πράγματα, πώς ασχολήθηκε. Δύο πράγματα για σένα, έτσι, για να σε γνωρίσουμε. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι... Καταρχήν είμαι από το νομό Ιδρυτανία. Εντάξει, μου δεν μιζάνε έναν ηθοποιό, ρε εσύ. Και σπάω το μυαλό μου και όλοι ηθοποιό. Τον Σταλόνι. Ναι, ναι, ναι. Το Σταλόνι, ναι. Μπορεί. Μπορεί, ναι, ναι. Στα κάτι, ναι, εδώ. Ήταν και λίγο πιο... Είχε 5-6 κιλά παραπάνω και όντως τον θύμιζε. Και τον Αλ Πατσίνο, όταν έχω... Είναι τα μάτια. Εδώ, ναι, ίσως αυτό που... το... Εδώ, αυτό, εδώ. Αυτό, να, ναι, ναι, ναι. Για πες. Ναι,
θα μπορούσα να πω ότι κατάγομαι από το νομό Ευρυτανίας, στο Καρπενή, σε ένα χωριό. Ναι, ωραία είναι εκεί, ωραία για χειμώνα εκεί, με τζάκι. Ναι, πολύ ωραία. Μεγάλωσα όμως εκεί μέχρι τα 7 μου χρόνια, μετά ήρθαμε στη Βιωτία, στην Αλία. Έζησα στοιχείο και τώρα τον περισσώ στη Νέα Ιωνία. Το καλλιτεχνικό, από πού το πήρες, από τυχείο, από το, από πού άρχισε να ξυπνάει. Σαν παιδί είχα καλλιτεχνική ασθένεια. Που σ' άρεσε τα χέρια σου, γιατί αυτό καταλαβαίνεις από τα χέρια από μικρός ότι έχεις... Ναι, ναι. Μου άρεσε η ζωγραφική πολύ σαν παιδί. Ζωγραφίζει πολύ καλά. Έχω δει εγώ πινακές του. Αλλά όταν ήμουν στοιχείο και μου δόθηκε η ευκαιρία της λόγω του φυσικού περιβάλλοντος να ασχοληθώ με την γλυπτική. Τυχαία, καλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ίσως ήρθε η στιγμή, ήταν η στιγμή εκείνη που έπρεπε να ασχοληθώ με κάτι. Κάτι γίνεται με τυχαίο και το περισσότερο. Η μάνα μου τώρα και αδερφή μου είναι στοιχείο. Και να το ναι, εγώ δεν διάλεξα τα τυχαία τον Περισσό, Νέα Ιωνία. Πήγα επειδή έζησα με πρόσφυγες. Και γι' αυτό διάλεξα πήγες εκεί. Στη Νέα Ιωνία, όχι τυχαία, ότι θα έχει πρόσφυγες, γιατί τους εκτιμούσα στοιχείο και πραγματικά ήταν πρόθυμση όλα. Είναι καλή άνθρωποι. Μου έκανε εντύπωση τελικά οι άνθρωποι που έχουν ζήσει προσφυγιά και πόνο. Μεταξύ εκεί στον Περισσό, ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί όπως εδώ είναι ο Σμυρνιώτες. Εμείς και εμείς πρόσφυγες είμαστε εδώ στη Νέα Σμύρνη. Αλλά είμαστε πιο... είναι οι πλούσιοι πρόσφυγες. Ναι. Στον Περισσό, από εκεί είναι φτωχοί, ήταν φτωχοί πρόσφυγες, πώς να το πω, είτε σαν τάξη. Νομίζω όμως ότι δεν έχει σχέση το χρήμα στην ανθρωπιά. Δηλαδή, ναι, και εδώ θα έχει καλούς... Και εδώ έχει μπεσαλίδες, καλούς. Ναι, ανθρώπους. Απλά δηλαδή, έχει γίνει πολύ πιο πολυκατοικία. Έχει πιο πολλές πολυκατοικίες, μπήκε πιο πολλής ξένος κόσμος, ναι, πώς να το πω, έχει κατοικία. Πιο πολυθεσμική, ναι, πιο πολυθεσμική. Πιο πολλής κόσμος. Ενώ και έχει μείνει ακόμα γραφικότητα, έχει γραφεί. Ναι, δεν έχει και τα σπίτια ακόμα είναι. Υπάρχουν ακόμα και τα σπίτια, δηλαδή που είναι... Ναι, θέμα, αυτό είναι άλλο θέμα που προς τα που υπάρχει τάση να αναπτυχθεί. Να... Ναι, ακόμα έχει μείνει σταθερός. Ναι, έχουμε μείνει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά γι' αυτό πήγα και στο Περισσό, στη Νέα Ιωνία, για το... επειδή ήξερα... Σπούδασες ότι... καλλιτεχνικά ή είσαι αυτοδίδασκος. Αυτοδίδασκος. Αυτοδίδασκος, δεν μου έδωσε ποτέ κανένα. Ωραίο αυτό. Και προσπαθώ κάθε μέρα. Κάποιες εκθέσεις έχεις κάνει, τα έργα σου. Ναι, είχα κάνει μια έκθεση. Δεν είναι ο στόχος μου μεγάλος οι εκθέσεις. Είχα κάνει μια έκθεση στοιχείο και μια τελευταία πριν 3 χρόνια στην Πινακοθήκη Γρηγοριάδη στο Ηράκλειο. Μου δόθηκαν οι ευκαιρίες, αλλά από μόνο δεν ήθελα. Κάποια στιγμή θα θέλω. Πάντα ο στόχος είναι μεγάλος σε σχέση με αυτό που κάνω. Ονειρεύομαι πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά στα όνειρά μου μέσα υπάρχει ο άνθρωπος. Υπάρχει, η ταπεινώση ήταν, ναι, ναι, υπάρχει ναι, ο συνάνθρωπός μου. Δηλαδή σε ό,τι θέλω να κάνω υπάρχουν μέσα οι συνάνθρωποι μου. Ή στα μηνύματά μου ή στο αν μπορώ μέσα από αυτό που θα κάνω να τους βοηθήσω. Άρα δεν με πιέζει αυτό να κάνω έκθεση. Όταν είναι να γίνει θα είναι καλά και ας γίνει. Πάντως αυτή η ιδέα που είπε η Μαρία να γεννήσει η Αθήνα με αγγέλους, εμένα μ' άρεσε. Ναι, είναι ωραία. Κοίτα, είναι ωραία. Δική του ιδέα είναι, όχι δική μου. Εγώ απλά το είπα. Είναι η σκέψη μου με τη λένε ότι είναι ένα θετικό μήνυμα. Είναι πώς λέμε τώρα σε σχέση με τη γιορτή για αυτόν τον μήνα που είναι πραγματικά μήνας αγάπης. Και είναι και μήνας των παραμυθιών. Δηλαδή όλοι γινόμαστε παιδιά. Mm-hmm. Είναι ο μήνας των παιδιών. Έτσι. Γιατί να μην υπάρχει όλο τον χρόνο κάτι σαν παραμύθι, κάτι λίγο μαγικό σε κάποιες γωνίες. Έτσι. Που να νιώθεις. Ξέρεις τι γίνεται, άμα παρατηρείς την Αθήνα, ειδικά την παλιά Αθήνα, νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουμε στο DNA μας, το γλυπτό, την αρχιτεκτονική, έτσι δεν είναι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο τόσο ωραία πράγματα που φτιάξαμε. Και εγώ δηλαδή είμαι υπέρ και στα σπίτια, αν δεν υπάρχουν πια αυλές, που κάνανε κάποτε αγάλματα, που κάνανε έτσι, κάνανε καλλιτεχνικά πράγματα. Ή άμα πας σε νεκροταφεία και βλέπεις ότι έχουν κάνει έργα που είναι κοιμωμένοι, που είναι πολλά δηλαδή, που είναι έργα τέχνης, μπράβο, ναι. Τώρα τα έχουμε τα γλυπτά τα τελευταία χρόνια,
τα έχουμε έτσι ρίξει. Πιστεύω έχει σχέση και με την οικονομική κατάσταση της κάθε εποχής. Πώς θα είναι, δηλαδή αν είναι εύκολα τα πράγματα, πιθανόν να είναι και πιο εύκολο. Ρε παιδί μου, κάποτε έβλεπες παλιό σπίτι, ρε παιδί μου, και ήταν σκαλιστό απ' έξω, είχε τα γύψινα. Τώρα δεν υπάρχουν τα γύψινα. Ναι, εμένα στο σπίτι μου υπάρχει το γύψινο, το σκαλιστό, το γύψινο, το ωραίο, που διακοσμούσε το σπίτι. Τώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Τώρα υπάρχει ο τείχος ο... Αυτά είναι μόδα πάλι. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα η μόδα είναι πιο λιτή. Ναι. Όχι, μα θα μ' άρεσε να γινόταν η Αθήνα πάλι έτσι γεμάτη με γλυπτά. Γενικά δηλαδή να υπάρχουν έργα τέχνης, τα συντριβάνια που υπήρχαν κάποτε και βλέπεις ωραία έργα τέχνης. Στα πάρκα μέσα, στις αυλές, έβλεπες, έμπαινε σε πολυκατοικίες και είχαν εργοτέχνη για να μπεις μέσα. Ναι. Τώρα πού είναι αυτά. Εμένα θα μ' άρεσε να γύρνα γι' αυτό, εσένα ναι. Είμαι πολύ ρομαντική. Ναι. Μάλλον είσαι πολύ ρομαντική. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να ζω σε ένα τέτοιο σπίτι, τόσο βαρύ. Θέλω κάτι πιο απλό. Θέλω πρόσωπα. Γιατί όταν ήμουν μικρή μου είχαν μία στο σαλόνι, δεν ξέρω ποιανού ήταν, του Κολοκοτρώνη ήταν. Περικεφαλαία. Ναι, και δεν πήγαινα το βράδυ μέσα με τίποτα στο σαλόνι. Φοβόμαι τον Κολοκοτρώνη να μην ξυπνήσει. Αλλά να είναι αγγελάκια, να είναι ξέρω εγώ έτσι λιονταράκια, να είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά γλυπτά. Δεν είναι μόνο βάζα, πώς τα λέτε εσείς, έχουν ειδικές ονομασίες. Το θέμα είναι να, δηλαδή το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε σαν άνθρωποι, σαν κοινωνίες, είναι να υπάρχει μια, να υπάρχει συνθήκη, οι συνθήκες οι καλές, να ζουν καλά οι άνθρωποι. Και όλα τα άλλα έρχονται, μετά έρχονται και τα γλυπτά και τα... Και τα... Ναι, γιατί όμως... όταν περνάς καλά, καλά σου λέει, θα κοιτάξεις και την τέχνη. Όταν δεν έχεις τα προς το ζήν... Βέβαια. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να... Να έχεις να φας παιδιά. Βέβαια. Και τα χρόνια τώρα του εγκλισμού, του απαγορευτικού, δυστυχώς, πήγαμε λίγο πίσω. Τώρα είναι full. Εγώ που έχω πολλούς φίλους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, άνθρωπους που έχουν θέατρα και πηγαίνω, τι να σου πω τώρα, λόγω της εκδήλωσης, αραίωσα λίγο, αλλά κάποια στιγμή ίσως και καθημερινά να πήγαινα σε θέατρο, σε θεατρικές παραστάσεις. Σπύρο μου, εσύ δηλαδή τώρα αν εγώ σε πάρω τηλέφωνο και σου πω Σπύρο, έλα να αναλάβεις τη βίλα μου. Και να κάνεις στον κήπο μου διάφορα πράγματα. Τα κάνεις αυτά. Ευχαριστώ. Άρα να αφήσουμε τηλέφωνο, να πούμε πού μπορούμε να σε βρούμε. Πρόθεσε λίγο τη δουλειά σου. Ο Σπύρος έχει από πολύ μικρά γλυπτά. Για μιλά εσύ, γιατί δεν τον βλέπω. Μέχρι τεράστια. Τεράστια. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Με αυτά που έχω δει. Έχεις κάποιο χώρο. Γιατί είναι σαν να ζωντανεύουν. Στο σπίτι μου. Είναι όλα μέσα στο σπίτι μου. Απλά είναι, μου αρέσουν πολύ τα δέντρα όταν έχουν κάνει το γύρο τους. Δηλαδή έχει τελειώσει ο χρόνος τους, το φυσικό τους περιβάλλον. Να τα κάνω γλυπτά, να τους δίνω μια άλλη δυνατότητα να ζήσουν. Και ξέρεις. Παίρνω κορμούς. Παίρνει κορμούς και φτιάχνει γλυπτά. Δηλαδή αυτό. Και ξέρεις ποια είναι η διαφορά με το μάρμαρο, έτσι, γιατί ο Σπύρος μπορεί να φιλοτεχνήσει και μάρμαρο και οτιδήποτε. Η διαφορά είναι ότι το ξύλο έχει ζωή, είναι ζεστό. Ναι, είναι ζεστό. Άρα κάνεις και με ξύλο. Α, είναι ωραίο αυτό. Ξύλο, ναι, μέσα στο αίμα μου, δηλαδή το αίμα μου έχει ξύλο. Βέβαια. Να κάνω ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να έρθουμε. Ευχαρίστως, ευχαρίστως έτσι κι αλλιώς να έρθείτε. Λοιπόν, εγώ χαρεί πάρα πολύ. Άρα ερχόμαστε στον Περισσό και βρισκόμαστε και... Στον Περισσό, αλλά το σημαντικό είναι αυτή η αγκαλιά αγάπη. Λοιπόν, ο Σπύρος μου έχει εκμυστηρευτεί, δεν σας πω πολλά, λίγο έτσι, να πάρετε μια ιδέα, ότι είναι ίσως το καλύτερο έργο της ζωής του. Τουλάχιστον είναι το πιο χαρούμενο. Ναι, είναι σίγουρα το πιο χαρούμενο. Γιατί είχα χαρά που θα το έφτιαχνα. Είχα χαρά από την πρώτη στιγμή που αυτό θα μείνει μέσα στην ιστορία. Αυτό θα το δωρήσουμε στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος. Εκεί υπάρχει το Μουσείο Αφής, το οποίο μπορούν να πάνε οι τυφλοί. Τα παιδιά, ναι. Οι τυφλοί και να τα πιάσουν τα έργα. Ενώ σε όλα τα μουσεία
λέμε μην ακουμπάτε τα έργα, και εκεί δηλαδή πρέπει να τα ακουμπήσετε, να τα πιάσετε, να τα χαϊδέψετε για να τα αισθανθείτε. Δεν νιώθεις όμως και τιμή και χαρά που θα είναι ένα έργο σου εκεί στα παιδιά. Μα ξέρετε τι είναι να βλέπουν το έργο σας με τα μάτια της ψυχής κάποιοι που τα βλέπει. Και σε αυτά τα παιδιά εγώ θα ήθελα, στη θέση σου, ότι θα είμαι και περίεργος, το κάθε παιδί πώς το αντιλαμβάνεται που δεν το βλέπει, ε? Ναι, δεν θα είναι. Δεν θες να είσαι εκεί και να βλέπεις το παιδί, το κάθε παιδί πώς τρομερό. Το βλέπει μέσα τρομερό. Του, ναι. Όπου, όντως, συγχαρητήρια Σπύρο, γιατί πολύ... Σκέψω ότι χαίρομαι και εγώ τώρα με το Σπύρο, μόνο έτσι που το κάνω εικόνα. Φυσικά. Όχι, είναι μεγάλη χαρά. Ναι. Μεγάλη τιμή δηλαδή για να φτιάξεις το ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Μεγαλύτερη τιμή να φτιάξεις ένα τέτοιο έργο που θα το αγγίζουν. Δηλαδή που θα νιώθουν το έργο, θα προσπαθήσουν να νιώσουν ότι έφτιαξε άνθρωποι που... Μπράβο, που δεν βλέπουνε και μόνοι τους με τη φαντασία τους θα φτιάξουνε να δούνε. Και από εκεί θα καταλάβεις και πόσο κοντά πέφτουν, πόσο... Πω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να πω ότι κοντά μας αυτό είναι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η οποία από την αρχή, επειδή ήταν και πολλές οδοντιατρικές δράσεις, ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε. Μας βοήθησε και με χορηγία. Η αρχική σκέψη ήταν να χρηματοδοτήσουν το γλυπτό του Σπύρου, μέχρι που τσακώθηκα μαζί του, γιατί είναι ο άνθρωπος που θέλει να το κάνει δωρεάν. Και πρέπει να το πω. Ο Σπύρος δεν παίρνει χρήματα. Ο Σπύρος δίνει ψυχή, δίνει τη ζωή του για να ευχαριστήσει τους άλλους. Χρήματα δεν ήθελε. Οπότε αυτά τα χρήματα, αυτά τα χρήματα τα διαθέσαμε αλλού για να πω την μεγάλη μου αλήθεια. Αλλά θα το δωρήσουμε μαζί με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία χωρίς να πάρει τα χρήματα ο Σπύρος. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Ήταν η συμφωνία γιατί μου λέει δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ δίνω την ψυχή μου, δεν θέλω χρήματα. Για αυτά τα παιδιά ήμουν απόλυτα. Και πρέπει να το πω ότι πραγματικά δεν, μπράβο, μπράβο, δεν ήθελε ούτε για τα έξοδά του, έτσι, γιατί είχε και κάποια έξοδα το γλυπτό. Ναι, ναι, αλλά δεν θα ούτε για τα, ναι, τις σχόλες. Ούτε για τη βάση που θα το βάλει πάνω, ούτε για διάφορα πράγματα, έτσι. Δεν ήθελε να πάρει χρήματα. Γιατί πρέπει να δίνεις να είσαι το παράδειγμα. Δηλαδή εγώ αν δεν είμαι το παράδειγμα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Δηλαδή μέσα από αυτό λειτουργώ. Από τη στάση ζωής σου, να γίνεσαι παράδειγμα προς τους άλλους. Το παράδειγμα. Και θέλω να πω... ανθρώπους που πρέπει να προσφέρεις, πρέπει να προσφέρεις... Ότι έχει μεγαλείο ψυχής και είναι ταπεινός. Βέβαια, εμένα η γνώμη μου είναι ότι η αναγνωρισιμότητα και η αξία της προσωπικότητας του καθενός έρχεται μέσα από την ταπεινότητα. Ο Σπύρος είναι το φωτεινό παράδειγμα από αυτό. Ευχαριστώ, Μαρία, με συγκινείς. Ο Σπύρος, σε κάποιους ανθρώπους που έχουν το χάρισμα να δουν την άβρα του άλλου, λάμπει ολόκληρος. Έχει ένα φωτοστέφανο από πάνω. Ναι, εγώ το είδα, αμέσως το κατάλαβα ότι είναι... Πρέπει καλά, δεν βλέπω άβρα. Απλά είδα τα μάτια του Σταλόνε. Αυτό είναι αρκετή. Όχι, μου αρέσει αυτό. Βλέπουν κάτι σε μένα. Ναι. Κάτι έχεις, ναι. Κάτι έχεις. Δεν τυχαίο. Λοιπόν, τι να πω τώρα, με έχεις κάνει, ξέρεις τώρα, με έχεις συγκινήσει πάρα. Μην βάλεις τα κλάματα. Πάντα έτσι μου κάνει το παιδί. Μην βάλεις τα κλάματα. Εκείνη τη μέρα πάντως είμαι σίγουρη ότι θα κλαίω συνέχεια. Δεν ξέρω πώς θα με συγκρατήσουν. Να πω ότι μαζί μας θα είναι και, γιατί το θυμήθηκα τώρα με το κλάμα να το πω, ότι μαζί μας είναι η Σχολή Επαγγελματικού Μακιγιάς και Περιποίησης Άννα Τζόρου και είναι η μαμά Άννα Τζόρου. Η Κατερίνα Τζόρου, η κόρη και η αγαπημένη μου Ειρήνη, η Ειρήνη Παυλάκη, οι οποίες είναι τα κορίτσια που έχουμε αγκαλιαστεί την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε σε πάλι φιλανθρωπικές δράσεις και έχουν αναλάβει το μακιγιάζ των παιδιών που θα κάνουν την πασαρέλα και το δικό μου. Α, να με περιποιηθούν και εμένα. Ξέρουν όμως ότι δεν μπορώ να το κρατήσω για πολύ το μακιγιάζ, θα κλαίω συνέχεια. Και τους λέω θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν θα το κάνω επίτηδες. Ελπίζω να κρατηθώ εκείνη τη μέρα και να μην με πάρουν τα κλάματα. Και να μην σε παίρνουν τα ζωμιά. Ναι, γιατί θέλω να πω ότι, άντε να σας αποκαλύψω άλλη μία δράση. Μία δράση για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι επίσης. Είναι μία θεατρική παράσταση που κάνουμε. Εδώ συμμετέχει ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος, είναι η ηθοποιοί μας τυφλοί. Ο πιανίστας μας τυφλός. Αυτό το διάβασα στο δελτίο τύπου. Είναι musical έχει γίνει η παράσταση αυτή. Το θεατρικό κείμενο το έχει γράψει ο Χρήστος Αρφάνης και εγώ. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία κατ' εμέ.
δύο παιδιών οι οποίοι είναι τυφλοί και είναι σαν να είμαστε εμείς που μιλάμε στην καθημερινότητα, δεν είναι κάτι το περίεργο. Ήρθε όμως ο αγαπημένος μου Χρήστος Κάλλου, ο οποίος είναι γνωστός, έχει εκπροσωπήσει και την Ελλάδα στη Eurovision το 91. Ο Χρήστος λοιπόν ήρθε με την εμπειρία του, με τη γνώση του και με την αγάπη του. Μας βοήθησε, σκηνοθετεί το έργο, μας έμαθε, μάθε τα παιδιά μας να τραγουδάνε και το κάναμε musical. Όπου εκεί θα δείτε τα παιδιά και να υποκρίνονται τους χαρακτήρες και να τραγουδάνε και ο Κωνσταντίνος Μενούνος, ο διάσημος χορογράφος, θα χορέψει. Χορεύει μαζί τους. Θα είναι και ο Μενούνος μαζί. Φυσικά. Πρέπει να είμαι εγώ οπωσδήποτε. Φυσικά. Αυτά είναι ο Κωνσταντίνος μου. Εγώ και ο Κωνσταντίνος κάθε φορά στην πρόβα κλαίμε, εντάξει. Σας είδα κάτι φωτογραφίες που κάνατε και τέτοια. Δεν ήμασταν κλαμμένοι εκεί, φτιαχτήκαμε. Ναι, είδα και λέω τι κάνει, τι μαγειρεύουν αυτοί οι δύο. Ο Μενούνος είναι και καλό παιδί, ρε. Είναι φιλότιμο παιδί. Έχει... Όλοι είναι καλά παιδιά. Όλοι. Κοίταξε να δεις, όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, δεν μπορεί να είναι κακοί η Ολυμπία μου. Ναι. Οι κακοί δεν θέλουν ή ζητάνε χρήματα. Εγώ πώς να μπορούσα να βοηθούσα τώρα, μόνο με την επικοινωνία. Ναι. Άμα θες κάτι άλλο, την επόμενη φορά μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι οι κακοί θέλουν χρήματα, θέλουν να βγάλουν, θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα. Οι καλοί δεν θέλουν τίποτα. Το κάνουν από την καρδιά τους. Και δυστυχώς αυτό το συναντάμε. Εγώ την έχω πατήσει, να νομίζω ότι πάω κάπου που είναι αφιλοκερδίες και εν τέλει να βγάλουν όλοι λεφτά. Άκου να δεις, Ολυμπία, θα σου πω κάτι που το πιστεύω μετά από αυτό που κάνω τώρα, το πιστεύω. Άσε που και εμένα εδώ πέρα, εγώ παιδιά δεν παίρνω λεφτά στους καλεσμένους μου στην εκπομπή, το δηλώνω. Το δηλώνει γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Ναι, το δηλώνω ότι δεν παίρνω. Παίρνω τους ανθρώπους εδώ γιατί έτσι μου αρέσει. Αν ήταν να προθήσω, να ερχόμουν στο δοντιατρίο, να ερχόμασταν με τις κάμερες, να τραβάγαμε. Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί υπάρχουν έξοδα. Να βάζαμε τα διαφήμιση συνέχεια να παίζει. Αυτό υπάρχουν έξοδα. Να βάλω καπέλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, έλα να πάρεις το εκθεσιακό μου κέντρο, να παίζει 24 ώρες το 24ωρο, να. Άλλο καπέλο βέβαια, αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό είναι διαφήμιση. Τώρα και άλλο, να πάρω λεφτά σε ανθρώπους που έρχονται να... Ίσα ίσα που εμένα χαρά μου είναι να παρουσιάσω και ειδικά όταν είναι καλλιτέχνες, όταν είναι... χαρά μου είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι... Αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ πώς το λένε, παραφημολογία, έτσι το λέμε εμείς, γιατί γίνεται... Παραφημολογία. Ναι, δεν υπάρχουν σωστή ενημέρωση. Να κάνω μία παρένθεση, μάλλον πριν μας πεις για τους συντελεστές, θέλω να πω για την Ένωση Πανταχού Μανιατών που είχε κάνει και το καλοκαίρι μια πολύ ωραία εκδήλωση στον Πειραιά και είχε βραβεύσει όλους τους πρωταθλητές, είχαν κάνει περίπτερα, ήταν πολύ πετυχημένη, η κυρία Δήμητρα Κούβαρη, ωραίος άνθρωπος. Μου στείλε η γυναίκα προσωπικό μήνυμα ότι στην Ένωση, η Ένωση Πανταχού Μανιατών αυτό το Σαββατοκυριακό από τις 10 η ώρα έως τις, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ θα έχουν μπαζάρ. Για χριστιανοφωνικό, φιλανθρωπικό αυτό, θα είναι στα γραφεία της Ένωσης Απανταχού Μανιατών, θα είναι πραξιτέλους 215 στον Πειραιά. Να το ξέρετε. Δήμητρα Κούβαρη, αγαπημένη μου φίλη, έχει κάνει πάρα πολλά. Είναι είμαστε δραστήρια. Συντοπίτες, είμαστε μανιάτες όλοι εμείς. Είναι λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή. Συμπάθησα αρκετά. Και έχουν βοηθήσει τους πυρόπληκτους μανιάτες με όλους τους τρόπους, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Μπράβο, να τα λέμε, μπράβο. Μπράβο, ναι. Έτυχε, εγώ πήγα σε μια εκδήλωση στον Πειραιά, λίγο την είδα, ήμουνα στην είχαν βάλει χορηγό επικοινωνίας και μ' άρεσε, ήταν πολύ θετική. Και βέβαια τη είπα, εννοείται ότι θα πω για το Χριστουγεννιάτικο. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι άλλες δράσεις. Έχουμε και μία ψυχολόγο, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σπαντίου και θα μας κάνει μία μικρή ομιλία να δείξει σε όλους ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει αμαία. Αυτή είναι η κυρία Μαρία Κοκκίνου Κλάδη. Και θα μας μιλήσει για λίγο. Είναι η μόνη ομιλία ουσιαστικά που έτσι, θα μιλήσει για ψυχολογία και το πώς είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε επίσης ένα audiobook, το οποίο είναι δικό μου το audiobook, εντάξει, είναι πάντα για παιδιά,
απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Σε φυσιολογικά παιδιά, σε παιδιά που δεν έχουν όραση, γιατί είναι animated audiobook. Δηλαδή έχει και κινούμενα σχέδια, έχει και φωνή. Μιλάει ο Βλάς Χρυσικόπουλος, ηθοποιός, εξαιρετικός. Μας έχει κάνει φοβερό σπικάζ. Έχουμε και υπότιτλους, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν και να το διαβάσουν και να το ακούσουν και να το δουν. Έχουμε ηχογραφήσει στα Earth Sound Studios, πάλι στον Άκη Μελή. Ο Άκης Μελής έχει γράψει και ένα τραγούδι πάλι, τη μουσική, ενορχήστρωση και τα λοιπά, και μουσική επιμέλεια, το οποίο τραγουδάκι είναι παιδικό. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τη σωματική υγεία. Και ένα τεράστιο δόντι, το οποίο θα το φοράει ο Βασίλης Θεοδόρου, ηθοποιός. Θα χορεύει με το τραγούδι αυτό και μετά θα του κάνουν και ερωτήσεις να απαντήσει. Ένα τεράστιο δόντι. Ναι, ένα τεράστιο δόντι θα χορεύει. Πάντως συγχαρητήρια και στο Σύλλογο των Οδοντιάτρων. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς στο σπίτι μου είναι κοντά μας. Εννοείται, μας στηρίζει. Έχει κάνει ωραία πράγματα, δηλαδή σε στηρίζει όντως. Έχουμε αιγίδα, είπαμε, από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, από την Περιφέρεια Αττικής, από το κέντρο, μισό λεπτό να το δω, θα με σκοτώσουν άμα δεν το πω καλά, δεν το έχει γραμμένο εδώ. Τέλος πάντων, είναι από την UNESCO, η αγαπημένη μου η Μέρη Ζηλεμένου, να με συγχωρέσει γιατί δεν το πω καλά, Εθνικό Κέντρο, τέλος πάντων της UNESCO, είναι όλες οι UNESCO ενωμένες, δεν το θυμάμαι αυτό ποτέ. Και μιλούσαμε και προηγουμένως, θα με σκοτώσει, αλήθεια που δεν το λέω καλά. Έχουμε επίσης από το Κυπριακό Ίδρυμα Στρατηγού Γρίβα Διγενή την αιγίδα και από το Κέντρο Σπουδών και Μελετών Ιωάννης Καποδίστριας. Έχουμε πολύ έτσι, μεγάλες αιγίδες, μας στηρίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Την οργάνωση την κάνει ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, που όπως ξέρετε είναι δύο αιώνες πολιτιστικός σύλλογος, είναι από το 1800 κάτι, έτσι, ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος στον Πειραιά και από τους πρώτους στην Ελλάδα. Και από τις πρώτες στην Ελλάδα, το κάνουμε εκεί, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, στο θέατρο του Πειραϊκού Συνδέσμου, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Basement, όπου μας φέρνει κάμερες, να κάνει δηλαδή, την κάλυψη, drone κτλ. Κατεβαίνεις εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, ακριβώς. Και από πίσω ακριβώς είναι η... Μόλις κατέβεις στο Δημοτικό Θέατρο, περνάς απέναντι και είναι ο Πειραϊκός Σύνδεσμος. Ή το μετρό, το καινούργιο μετρό, Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ωραία. Είναι προσβάσιμο από όλους. Είναι προσβάσιμο από όλους. 16 του μήνα, 6 και μισή. Ίσα ίσα προλαβαίνω εγώ που θα έχω σχολάσει. Α, να πω, συγγνώμη, το τραγούδι από το audiobook που λέγεται Τραπεζίτης, Γερός και Δυνατός, το τραγουδάει ο Βασίλης Λογοθέτης. Ο οποίος Βασίλης Λογοθέτης έχει μια φοβερή φωνή και μάλλον του φέραμε γούρι γιατί τον πήρα στο Voice. Άρα θα έχουμε και μια από το Voice, είπες. Ναι. Α, ωραίος και λογοθέτης. Είδες, θα έχουμε τα πάντα. Έχει εξαιρετική φωνή. Είναι εκδήλωση. Πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση. Το λέω εγώ δηλαδή, ευλογώ τα γένια μου, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ανθρώπινη. Ναι, θα είναι ανθρώπινη. Ναι, ναι, ναι. Εκδήλωση. Έχουμε πολλούς χορηγούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς μου. Θα σας αναφέρω γιατί σας αγαπώ όλους, γιατί το κάνατε όλοι με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Έχουμε τα διαγνωστικά κέντρα Α πρόληψης, πέραν της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, που είναι και ο μέγας χορηγός. Λοιπόν, το Α πρόληψη που είναι διαγνωστικό κέντρο, στην Καλυθέα και στον Άλυμο, συγγνώμη, στο Φάλιρο. Έχουμε την, κάτσε να γυρίσω εδώ πέρα, μην ξεχάσω κανέναν. Έχουμε την Intermed, έχουμε τη Fresiderm, έχουμε την Colgate που μας δίνουν δωράκια για τον κόσμο, θα πάρετε όλοι δωράκια. Έχουμε την ασφαλιστική εταιρεία F&G, έχουμε την εταιρεία τροφίμων ποτών Τροφοσόπ, έχουμε τα ζαχαροπλαστεία Πρώτο, Βάρη Δραπετσόνα Μοσχάτο, ο αγαπητός κύριος Χρήστος μας προμηθεύει τα ωραία γλυκά που θα φάτε τα χριστουγεννιάτικα γλυκά μας. Έχουμε τον Πανταζόνα που μας δίνει τα αντρικά ρούχα για τον Τζόρτζο Καρατζάς. Αγαπημένος φίλος, πάντα βοηθάει ο Χρήστος Πανταζόνας. Και έχουμε βέβαια τις σχολές Ανατσόρου που εκτός από όλα αυτά που θα βάψουν τα παιδάκια και τα λοιπά, θα μας φέρουν δώρα για τα παιδιά. Τα παιδιά που θα έρθουν εκεί, το κοινό που θα έρθει δηλαδή. Και έχουμε και πάρα πολλούς χορηγούς επικοινωνίας. Ένας από αυτούς είστε και εσείς. Το NSDV. Ναι, ένας από αυτούς είστε και εσείς. Βέβαια το βλέπω και το βλέπεις, να το εδώ, εδώ να το δείξουμε. Είμαστε... Αλλά δεν βάζει, ξέρετε, εντάξει, είμαστε όλοι εδώ, όλο το team εδώ. Είναι όλο το team. Ναι, ναι, όλα τα παιδιά.
Εδώ δεν είναι γραμμένο, κάτσε μισό λεπτό, γιατί δεν είναι γραμμένο, ήταν το πρόγραμμα το δοκιμαστικό. Ξέχασα το χορηγούλι μου, θα με φάει. Έχουμε χορηγό και την Κιάνα, που είναι προϊόντα για τα μαλλιά. Και θέλω να πω ότι ο αγαπημένος μου Γιάννης Βασιλιάδης, παρόλο που είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι εδώ μαζί μας, κοντά μας και μας στηρίζει. Πολύ, 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 πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ, μετά από αυτό, να μην ξεχάσω να πω, να πω και για μας εδώ, στην Ένωση Λογοτεχνών, να περίμενε να το διαβάσω, την πρόσκληση, είναι για την Κυριακή. Mm-hmm. Είναι για την Κυριακή αυτή, είναι 11 του μήνα, στην Ένωση Λογοτεχνών στην Αθήνα, κάνει παρουσίαση μια καλή φίλη ποιήτρια, η Ιωάννα Χρυσάκη, μισό λεπτό μου να το... Και θα παγγείλω δύο ποιήματά της, θα συμμετέχω και εγώ. Κάτσε να πούμε την πρόσκληση όμως, γιατί δεν είναι σωστό να μην το διαβάσω και δεν είναι. Φυσικά. Γιατί είναι αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, κάτσε. Το βιβλίο είναι η Ιωάννα Χρυσάκη και η εκδόσεις Αγγελάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Η ζωή μου». Βάλε εσύ τον τίτλο. Έτσι λέει. Πραγματικά τα ποιήματά της είναι ένα και ένα. Είχε έρθει πριν δύο εβδομάδες που παρουσιάσαμε το βιβλίο. Και όπως άνοιξα, στο πρώτο που έπεσε για την αγάπη, αυτό θα παγγείλω και εδώ. Και στο δεύτερο που έπεσε ένα για την Ελλάδα, αυτό θα παγγείλω. Δηλαδή, σε αυτά που έπεσε, με αγγίξανε κιόλας. Θα συμμετέχει, έχει και μουσικούς, έχει τον Αστρινότο Ζαχαριουδάκη. Τώρα όμως δεν βλέπω τα γράμματα και δεν μεγαλώνει κι άλλο. Γιατί δεν μου μεγαλώνει άλλη φωτογραφία. Πρέπει να την κατεβάσω. Μάλλον. Ναι, είδες τι έχουμε πάθει με την πρεσβειοποία. Θα το μοντάρει και θα το... Είναι... Όχι, θέλει να το κάνει πιο μεγάλο για να το διαβάζει. Όχι, η εκπομπή είναι live. Live είναι, ναι. Ναι, ναι. Ακούω, εμείς είμαστε αληθινοί. Να το ξέρω, ναι, ναι. Δεν κρύβουμε τίποτα. Όχι. Απλά για να πω. Μάλλον λέμε και λίγα περισσότερα από ό,τι πρέπει, νομίζω. Λέμε και λίγα περισσότερα από ό,τι πρέπει, νομίζω. Καμιά φορά. Εντάξει, αλλά δεν έχουμε λόγο. Όχι, βέβαια. Δεν είναι κάτι. Μα είναι πολύ ωραίο. Απλά δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Λέμε και περισσότερα γιατί εκτινόμαστε και σε άλλα θέματα. Εννοώ. Μπράβο. Λοιπόν, ανάγνωση ποιημάτων. Χαράλαμπος Λουκόπουλος. Τζένι Σακοράφα. Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Λιλιάνα Μπάντα, περίμενε και δεν τα βλέπω, Βαλέριος Τίτσιπας, Ολυμπία Χαλκίδου, Φωτεινή Σακελέρη, παιδιά δεν βλέπω τα γράμματα και δεν ανοίγει κι άλλο, Βίκη Αναγνώστη, Μαρινέλα, Στέλλα Συγγραφή, Μαρία Κατσούλη, Κυριακή Κουμανίδου. Όλοι αυτοί θα διαβάσουμε από ένα ποίημα. Και μουσικικό πρόγραμμα είναι ο Αστρινός Ζαχαριουδάκης, που μεγάλος δάσκαλος λυράρης, ο κύριος Άκης Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Καραβάς, ο πατήρ Ιωάννης Μάνος, και η Ιωάννα η Χρυσάκη τραγούδι. Πατήρ Ιωάννης Μάνης τραγούδι θα κάνει. Πατήρ Ιωάννης. Ναι, ο πάτερ. Λοιπόν, τον πρόλογο θα κάνει ο κύριος Κώστας Καρούσος, που είναι ο πρόεδρος των λογοτεχνών. Ναι. Η Κέλλη Κουμενίδου, η Βίκη Δρακουλάρακου, ο Χαράλαμπος Λιανόπουλος, παιδιά συγχωρέστε με, και η Ιωάννα η Χρυσάκη που κάνει το... Λοιπόν, θα είναι στις 6 ώρα, Γενεδαίων 8 και Ακαδημίας, στον 7ο όροφο, η εταιρεία λογοτεχνών, Ένωση Λογοτεχνών. Είστε προσκεκλημένοι όλοι, τα πασιλαβιστά, θα τα πω και τα έχει πάλι, ότι 6 ώρα αυτή την Κυριακή, μην τυχόν και δεν έρθετε, να μ' ακούσετε να παγγέλνω τα ποίηματα της φίλης μου, της Ιωάννας, της Χρυσάκης, «Η ζωή μου», βάλεσαι τον τίτλο.
Κυριακή 11 του μήνα, 6 ώρα, θα έχει κεράσματα, θα έχει ένα ποτάκι, θα έχει το τραγούδι μας. Η Ιωάννα είναι πολύ θετικό παιδί. Η Ιωάννα είναι πολύ θετικό παιδί, είναι από αυτά τα παιδιά που άμα της λέει, ρε Ιωάννα, μπορείς να έρθεις να συμμετέχεις αφιλοκερδός, είναι τέτοιο παιδί, είναι από αυτά τα παιδιά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν έτσι και δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που το παίζουν ότι και καλά είναι φιλάνθρωποι, ότι κάνουν εθελοντισμό, ότι κάνουν, και όμως έχουν από πίσω λαβές. Έχουμε δει και στο παρελθόν, εκείνον που έβγαινε και μαγείρευε. Εν τέλει μετά ζητούσε κάποιο όβολο. Πολλά ξεκινάνε έτσι και μετά πάνε με σκοπό προσωπικό. Και η Ιωάννα είναι ένα τέτοιο παιδί όμως, που είναι του εθελοντισμού και ότι κάνει, το κάνει αφιλοκερδός και εθελοντικά. Έχουμε κέρδος. Πολύ μεγάλο. Τα χαμόγελα των παιδιών. Στην ψυχή μας. Μπράβο. Αυτό. Το μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό είναι. Εγώ ξέρεις πόσο πλούσια εντός εισαγωγικών έγινα με όλα αυτά τα παιδιά που έρχομαι σε επαφή καθημερινά. Μου λένε πολύ, ρε παιδί μου, τι κάθεσαι και τρέχεις, τρώω κάτι φρύσκο, τι κάθεσαι. Και όμως, παιδί μου, δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχω κάποιες συνήθειες εγώ, ρε παιδί μου, μπορώ να πάρω ένα λουλούδι να το μοιράω σε 10. Και μου λένε, μα τώρα δεν έχεις, θα πάω να το κάνεις αυτό. Ναι, αλλά εγώ όταν πάω στον παππού εκεί στο γεροκομείο και του δώσω το λουλούδι, τη λαμπαδίτσα, το κεράκι, το σκατουλάκι, αυτό που κάνει 50 λεπτά, αυτός χαίρεται. Και χαίρεται και εκτός ότι αγοράζω και ευχές, πάλι το συμφέρον μου κοιτάω γιατί παίρνω ευχές. Γιατί με σου λένε την ευχή μου και αυτά και αμέσως δηλαδή εγώ βγαίνω κερδισμένη. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Όχι. Ότι αυτό εμένα με γεμίζει. Κάποια πράγματα δεν πληρώνονται. Με γεμίζει όντως. Δηλαδή, μου λέει, καλά μου λέει, τώρα έτρεξες να πάει να εξυπηρετήσεις την άλλη, τι σε νοιάζει εσένα, ναι. Ναι, λέει εμένα το χαμόγελο της Αλληνής, το ευχαριστώ που θα μου πει, το ότι αυτό με... Κάποια πράγματα ξεπερνάνε την χρηματική αξία, δεν αγοράζω. Δηλαδή, η ικανοποίηση που νιώθω... Αυτό, ναι, δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται. Πώς πω, δηλαδή, αυτή η επάρκεια που θα νιώσεις αν κάνεις, δώσεις ένα χαμόγελο σε έναν άνθρωπο, τον σηκώσεις, του δώσεις το χέρι να σηκωθεί, αυτό πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Όχι. Όχι, 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 όχι. Είναι πράγματα που δεν πληρώνω. Αν σε αυτό προσπαθήσεις να το πληρώσεις ή να πληρωθείς, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά σαν άνθρωπο. Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θα πάει αλλού. Όταν έμαθα ρέικι, εγώ για το ρέικι έτσι ψήθηκα, ότι δίνω αγάπη και θεραπεύω δωρεάν, όπως η Άγια Ανάργυρη. Λοιπόν, μετά το ρέικι, λέει, 500 ευρώ συνεδρία. Εκεί λοιπόν τα παράτησα. Γιατί λέω, ρε παιδιά, τώρα εδώ δεν είναι αγάπη. Τέλος, δεν υπάρχει πια εδώ αγάπη, δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, έλα να σε θεραπεύσω ενεργειακά με την αγάπη μου, αλλά σκάσαμε και 500 ευρώ. Δεν γίνεται. Και έτσι απομακρύθηκα από αυτό. Ενώ μου είχε κάνει κλικ μικρή και το έψαχνα και έκανα και πήρα πρώτο βαθμό, πήρα και δεύτερο βαθμό. Όταν είδα και μου είπαν, α, εγώ στην αρχή έλεγα εντάξει, εγώ θα το κάνω δωρεάν. Όταν μου είπαν κάποιε εκεί πέρα που κάνα σεμινάριο, όχι, πρέπει να πάρει αντάλλαγμα, να παρατήστε με. Είναι κοροϊδία. Έτσι, δεν δίνει αγάπη για να πάρει αντάλλαγμα. Ναι, έτσι, αλλά κάποιε δράσει είναι επάγγελμα όμω για κάποιου. Δεν μπορεί να. Όχι, απλά στα 20 χρόνια τα τελευταία που είχε γίνει και μία έξαρση με τις ΜΚΟ και αυτά. Θα μου πεις ποιος τρώει το μέλι και δεν γλυκαίνεται και δεν αλλάζει και δεν... Πολύ δύσκολο να μην αλλάξεις. Είναι και αυτό. Μα κάτι να μην αλλάζουν οι άνθρωποι και να μην αλλάζουν. Συνήθως, παιδιά, το χρήμα διαφθείρει. Συνήθως. Ναι, συνήθως, έτσι. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, αλλά συνήθως... Συνήθως αλλάζει, όταν τα μεταξύ είσαι και πεινασμένος και αυτά και αυτά και πέσει έτσι πολύ αυτό, παθαίνεις και μια τρέλα μετά. Εντάξει, μπορεί να πάθεις και αυτό, μπορεί να πάθεις και μια έπαρση, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, μακριά από μας, εμείς να μείνουμε έτσι όπως είμαστε, πραγματικά ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, να το προσφέρουμε γιατί το θέλει η καρδιά μας και μας ευχαριστεί.
Εγώ για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις αισιοδοξία εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ολυμπία μου. Είναι μεγάλο θέμα αυτή η δράση που... Έτσι έκανε και το καλοκαίρι με τα δόντια, έτσι κάνει μεγάλα πράγματα, δεν κάνει μικροπρέπειες. Κάνει ωραία πραγματάκια. Μα οι επόμενοι άνθρωποι που θα έχουν ίσως τις τύχες της πολιτικής εργότητας ζωής μας, θα πρέπει να είναι άνθρωποι σαν τη Μαρία. Ανεξαρτήτων κομμάτων. Δεν βάζει η Μαρία όμως ποτέ. Δεν έχει σημασία, απλά λέω όμως. Είδες, οι φίλοι μου το ξέρουν ότι δεν θέλω. Απλά λέω όμως ότι. Γιατί είναι δίκαιο. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι. Δίνουν ένα καινούριο πνεύμα. Να πω κάτι για τους πολιτικούς. Να πω κάτι για τους πολιτικούς, γιατί πρέπει να το πω. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι είναι φίλοι. Σήκωσα το τηλέφωνο και τους είπα: θέλω βοήθεια. Γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που κάνουμε και πραγματικά έχουμε πολλά έξοδα. Και οι άνθρωποι αυτοί μου έδωσαν βοήθεια σε προϊόντα ή οτιδήποτε του ζήτησα, έτσι. Χωρίς να αναφερθούν στο πρόγραμμα μέσα, χωρίς να ψηφίζονται στον Πειραιά. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν και πολιτικοί, ναι, οι οποίοι είναι άνθρωποι. Δεν είναι όλα ίσια και όμοια, εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ευτυχώς υπάρχουν αυτοί. Και παρόλο που μου ζήτησαν να μην φανούν... Παρόλο που μου ζήτησαν να μην φανούν, εγώ θα τους αναφέρω εκεί βέβαια. Δεν μπορώ. Μα πρέπει, δεν μπορώ. Άκου τώρα, μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Όπως μου έλεγε ένας φίλος που δούλευε 40 χρόνια στο κρατικό, είχαμε μια συζήτηση και λέγαμε για, λέει κάποιος, καλά, λέει, οι πλούσιοι κάνουν δωρεές για να, επειδή δεν φορολογούνται και αυτά. Και τον βλέπεις αυτόν και πετάγεται μέχρι πάνω και λέει: δεν λες που είναι και αυτοί πλούσιοι και έχουμε τα νοσοκομεία, γιατί δεν θα είχαμε τίποτα. Βέβαια. Άμα δεν ήταν αυτοί οι εφοπλιστές. Δεν ξέρω, λέει, εγώ αν τα κάνουν για να καθαρίσουν εφορία, ναι ή όχι. Εγώ, και έχει δίκιο σε αυτό. Εγώ ξέρω ότι δεν υπήρχαν κλίνες και υπάρχουν. Εγώ ξέρω ότι δεν υπήρχαν τμήματα και υπάρχουν. Το κράτος δεν αφήνει αυτά να λειτουργήσουν. Άμα πας και δεις νοσοκομεία που έχει χείο, που έχουν φτιάξει εφοπλίστες, άλλο αν είναι χωρίς γιατρούς μέσα. Άλλο καπέλο αυτό. Σε αυτό δεν ευθύνονται οι εφοπλιστές. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μονωμένοι και εφοπλιστές και πολιτικοί και απλοί άνθρωποι λαϊκοί που έχουν το φιλότιμο και καθηγητές. Δεν είπαμε ότι όλοι είναι κλέφτες. Όχι, δεν είπαμε. Είναι στο γονίδιο. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Αυτοί που έχουν αυτό όμως, κάτι γίνεται και ή θα πεθάνουνε ή θα τους φάει μαρμάγκα. Δηλαδή, άμα δεις τον τίμιο τον πολιτικό, άντε βρες τον μετά από 2 τετραετίες, αν είναι τίμιος ο καημένος, θα τον έχει φάει μαρμάγκα. Δεν τους αφήνουνε. Έτσι δεν είναι? Εγώ πάντως πιστεύω ότι το καλό, αν ενωθούμε όλοι, θα υπερισχύσει. Απλά υπάρχει... Τώρα υπήρξαν κάποιες κακές γλώσσες, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίοι έβγαιναν δεξιά και αριστερά και έλεγαν αυτή, τι θα κάνει αυτή, θα κάνει εκδήλωση, δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν αυτό, δεν ράνει. Όχι απλά κάνουμε εκδήλωση. Μέχρι και χθες αναγκάστηκα να αρνηθώ σε ανθρώπους που ήθελαν να συμμετέχουν. Άρα είμαστε πολλοί αυτοί που θέλουμε να προσφέρουμε. Και εγώ νομίζω, όπως σου το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι το σύμπαν τα κάνει έτσι. Ναι. Και οι άνθρωποι που όντως είναι της προσφοράς, συνεργάζονται. Χριστή, έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, μη φοβάσαι παιδί μου, οι αγνές καρδιές συναντιούνται σε αυτή τη ζωή. Καλά το έλεγε η γιαγιάκα. Καλά το είπε η γιαγιά σου. Έτσι είναι. Και το λέω και ανατριχιάζω, ναι, και πραγματικά έχουμε συναντηθεί πολλές αγνές καρδιές. Είμαι πάρα πολύ. Εντάξει. Δεν. Θα κρατηθώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πραγματικά έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη. Ελπίζω να έδωσα και εγώ τόσο δά σε αυτά τα παιδιά. Έχεις πάρει αγάπη γιατί δίνεις αγάπη και γι' αυτό. Και συγκινήσει γιατί είναι στο μωράκι μου, γιατί είναι ευαίσθητο. Μου συγκινείται το κοριτσάκι μου, ναι. Δεν το λέω μόνο εγώ. Μα γίνεται παιδί με όλη αυτή τη δράση. Είχα την τύχη εγώ στην Ηλιούπολη και είχα ασχοληθεί με κάποια project τότε. Με βοήθησε η Ένωση Φυσικών, γιατί δούλευα στην Ένωση Φυσικών και οργανώναμε τέτοια. Σε φέρω σε επαφή. Λοιπόν, και οργανώναμε τέτοια με τα παιδιά. Και ήταν αυτό που πέφτουν στην αγκαλιά σου, που δηλαδή πήγαινα εκεί πέρα, θυμάμαι, και έκανα την προετοιμασία και ένιωθα μια
Μα να σου πω κάτι, δεν είναι τυχαίο που εγώ πέρυσι τελείωσα. Σου έχω πει ότι έχω κάνει μαθήματα για ειδικά παιδιά, έτσι, δεν στο έχω πει, δεν στο έχω πει. Γιατί το έκανα. Απλά γιατί δεν ξέρεις ποτέ, δεν πάω να αλλάξω καριέρα. Όχι βέβαια. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, πού μπορεί να βοηθήσω, εθελοντικά να βοηθήσω. Ναι. Εγώ αύριο μεθαύριο, δηλαδή σκεφτόμουν τώρα και λέω αύριο μεθαύριο μπορεί να φύγω στη σύνταξη, λέμε, ξέρω εγώ. Και μου πάει το μυαλό να πάω και στην Αφρική, κατάλαβες, δηλαδή να κάνω τέτοια πράγματα και γι' αυτό έμαθα. Και νοσηλευτική και συνοδό σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και έκανα σεμινάρια για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αυτό το λόγο. Για όταν μπορέσω και έχω περισσότερο χρόνο να δίνω σε αυτό. Ναι. Να αναφέρω τρεις ανθρώπους που ξέχασα. Ναι. Ξέχασα, δηλαδή πρέπει να τους πω. Ο ένας είναι ο Χριστόδουλος Καλογεράς, ο οποίος έχει ζωγραφίσει το εξώφυλλο από το βιβλίο μου, το audiobook. Και η άλλη είναι η Τάνια Χαρακόπου, η οποία έχει γράψει τους στίχους από το τραγούδι «Οι φίλοι», που το τραγουδάμε στην παράσταση, και η Αγγελική Πρέζα, η οποία έχει γράψει τη μουσική για αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι πολύ συγκινητικό και ταιριάζει, λες και έχει γραφτεί για το θεατρικό μας, έτσι, έχει γραφτεί για άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά μιλάει για τους φίλους και το πώς βοηθάει ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Συγκινητικό. Αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Εννοώ, περνάει μηνύματα και περνάει αυτά τα μηνύματα που πρέπει να περνάμε κι εμείς. Ναι, λοιπόν, μια νέα κεφαλαίωση θα κάνουμε λοιπόν. Και ξεκινάμε. Μην ξεχάσουμε να στηρίξουμε τον μπαζάρ από τους απανταχού μανιατών, στα γραφεία των απανταχού μανιατών, όλο το Σαββατοκύριακο αυτό, από το πρωί μέχρι το βράδυ στις 10. Μην ξεχάσουμε να πάμε να καμαρώσουμε την παρουσιάστρια του Καλλιδοσκόπιου που θα παγγείλει, που έχει την τιμή να αναγνώσει τα ποίηματα της Ιωάννας της Χρυσάκη, που θα έχω να με συγκοντάρει ο αγαπημένος μας Τρινός Ζαχαριουδάκης. Είναι δάσκαλος, λίρα, μεγάλος άνθρωπος. Με αντιναδολόγος, δάσκαλος μεγάλος. Αυτός έχει ξεπετάξει όλους αυτούς τους μικρούς τώρα που λες. Αφού όλοι του βγάζουν το καπέλο, όλοι το βραβεύουν. Όλοι δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλη τιμή που θα τη συγκοντάρει. Και θα είναι και ο Λαδουκάκης, μάλλον ένας μαθητής του μαζί. Στην Ένωση Λογοτέχνων, 6 ώρα την Κυριακή. Και φυσικά του Αγίου Ελευθερίου, όλοι ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Την αγκαλιά αγάπης, η ώρα 6.30 στον Πειραιά. Στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, κατεβαίνουμε στάση Δημοτικού Θεάτρου, ακριβώς απέναντι είναι ο Πειραϊκός Σύνδεσμος. Καραΐσκου 104. Και βέβαια η συμμετοχή. Είναι προσβάσιμος ο χώρος 100% για μέα, έτσι, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση κάπου αλλού. Σας περιμένει ο Πειραϊκός Σύνδεσμος, που είναι και διοργανωτής και αυτός, με μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης, να έρθετε όλοι. Θα έχουμε κεράσματα, θα έχουμε ποτό, θα έχουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους με αναπηρία που θα σας δώσουν πολύ χαρά και αγάπη. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε και αλληλεπίδραση με ωραίους ανθρώπους, καλλιτέχνες, φίλους, έτσι δεν είναι. Εγώ ήδη είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα ένα... Το ξέρεις ότι είμαστε συμπολίτες στον Περισσό, ε. Ναι. Στο είπα, ε. Είδες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να έρθετε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε με μεγάλη αγάπη και δεν θα χάσετε, θα φύγετε γεμάτοι. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη και μετά θα κάνουμε και μια έτσι... μια ανακεφαλαίωση, μετά θα μου βγάλεις ένα δελτίο τύπου να το πούμε εδώ πέρα. Θα είναι μια παραμυθένια μέρα. Και εγώ έτσι νομίζω, έτσι νομίζω, έτσι νομίζω. Μα είναι τόσο θετικό παιδί. Και την άλλη φορά πήγε πολύ καλά η εκδήλωση, έτσι δεν είναι? Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ ήμουν με COVID τότε, νομίζω. Είχα κολλήσει COVID, παιδιά. Το ξέρετε τώρα πλάκα από πλάκα ότι ακόμα περιμένω τα λεφτά από το ΕΦΕΚΑ που μας δίνουν για τον COVID. Δεν ακόμα τα πάρω. Τώρα τα θυμηθήκα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Ολυμπία μου. Και καλή επιτυχία την Κυριακή. Μου, που το μωρό μου εδώ Σοκ. Πέρα, μου ήρθε μια άλλη την Κυριακή το απόγευμα. Α, Κυριακή, ώρα. Καλά το είπα Κυριακή, πω.
Μου ήρθε μια άλλη οπτασία. Είσαι μια οπτασία, οπτασία, ε. Ωραίο. Μην κρίνεις κατά 15 χρόνια, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Δεν ξέρω τι παρέες κάνεις, θέλω να τις κάνω κι εγώ. Γιατί και έχει μικρή, είναι και έχει δυνατή, κάτι κάνει. Κάτι κάνεις. Lifting δεν έκανα πάντως ακόμα. Όχι ακόμα. Και καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Ραντεβού 16 του μήνα του Αγίου Ελευθερίου στον Πειραϊκό Σύνδεσμο απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά αγάπη. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήστε και εσείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σπύρο, είσαι ωραίος.